Καμιά πρόσκαιρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν έχει το δικαίωμα να αλλοιώσει την ιστορία μας για τη Μακεδονία. Δεν μπορεί οι θυσίες, δεν μπορεί οι αγώνες, δεν μπορεί το αίμα που έχησαν τόσοι άνθρωποι μέσα σε μία ψηφοφορία να χαθεί και βέβαια να ακροτηριαστεί η ιστορία μας. Έχει μεγάλη ευθύνη η ελληνική κυβέρνηση, διότι φέρνει ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να έχει λυθεί με εθνική συνεννόηση, θα έπρεπε να υπάρχει η ομοθυμία και η συνεννόηση και η συμφωνία, κάτι που δεν έκανε. Και προφανώς καλούμε όλους από την Αττική, τους Έλληνες, αλλά και από όλη την Ελλάδα, να βρίσκονται στις 2 η ώρα στο Σύνταγμα, την Κυριακή αύριο, για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα ηχηρό παρόν και μέσα από μία φωνή να πούμε ότι δεν έχετε καμία δύναμη να το πράξετε. Για να μπορέσουμε μέσα από έναν ειρηνικό τρόπο να αλλάξουμε τα πράγματα, αλλά και συγχρόνως να δώσουμε τη συνεννόηση των λαών στα Βαλκάνια. Να είμαστε όλοι εκεί.